από το κλειστό εργοστάσιο, έτσι όπως το περιέγραψε πριν η Αλεξάνδρα, αλλά και τελευταία φορά που ανέβηκα, που ήταν το Φεβρουάριο, που έγινε μια ανάβαση, εκεί είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να έχεις πρόσβαση, ακόμα και το να δεις, μέχρι που έχει φτάσει το Open Peak. Δηλαδή, πλέον όλα είναι σαν ένας ενιαίος, περιφραγμένος τόπος. Τουλάχιστον εγώ αυτό είδα ότι υπήρχε πραγματικά δυσκολία. Και εγώ έχω ετοιμάσει ένα κείμενο για την δικαστική μας και όχι μόνο υπόθεση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα SLAP, για τις στρατηγικές αγωγές ενάντια στη δημόσια συμμετοχή, αλλά και το πώς επηρεάζουν τα περιβαλλοντικά κινήματα μέσα από τη δικιά μας ιστορία. Είναι η αγωγή που δεχτήκαμε πριν, συγγνώμη, 2 χρόνια, το Alter Thes και εγώ. Κατά τη γνώμη μου, τα SLAP, οι καταχρηστικές αγωγές, δεν επηρεάζουν μόνο τα περιβαλλοντικά κινήματα, επηρεάζουν συνολικά το δικαίωμά μας στην πληροφόρηση, αλλά και την πολιτική πράξη. Ωστόσο, θα επικεντρωθούμε σήμερα στα περιβαλλοντικά κινήματα και ειδικά στις σκουριές, καθώς πιστεύουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια υποβάθμισης των αγώνων του περιβάλλοντος ως ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και διαφέροντος, βέβαια. Δηλαδή, στους ακραία νεφιλελεύθερους καιρούς που ζούμε, παρουσιάζονται οι αγώνες αυτοί ως προσκόμματα ή εμπόδια για την οικονομική ανάπτυξη των εταιριών και της κερδοφορίας τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνολική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αλλά και της αξίας της ζωής μας, που τελικά μένει γυμνή σε μια πνιγυρή έτσι, ατμόσφαιρα, μια συνθήκη ασφυξίας, έτσι όπως την περιέγραψε και πριν και ο Γιώργος, αλλά και η Αλεξάνδρα. Προσωπικά και συλλογικά, μέσα από το συνεργατικό μας μέσο, είναι ιδιοσιογραφικό το Alter Thes, προσπαθήσαμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα ενάντια στις εξορίξεις χρυσού. Πάνε πάνω από 10 χρόνια τουλάχιστον που θυμάμαι εγώ. Μπορέσαμε να κατανοήσουμε αρχικά και να αναδείξουμε στη συνέχεια ένα πλήθος των πτυχών αυτής της υπόθεσης και το εύρος δηλαδή των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στις παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά και την ψυχική κατάσταση των κατοίκων που ζουν στην περιοχή. Βέβαια, αυτό, για αυτά τα πράγματα τα λένε καλύτερα οι ίδιες και οι ίδιοι. Προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε επίσης με ποιον τρόπο μια μεγάλη πολυεθνική, μεγάλη για τα δεδομένα της χώρας μας, εγκαθίσταται σε μια περιοχή με τη στήριξη ή την ανοχή των κυβερνήσεων, αλλά και με το περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο, σταδιακά να προσαρμόζεται στην αντιφαγία της. Θύματα αυτής της αντιφαγίας δεν είναι μόνο τα δάση, αλλά συνολικά η ζωή των κατοίκων, που τα προηγούμενα χρόνια συγκρότησαν ένα από τα μεγαλύτερα και μακρόχρονα περιβαλλοντικά κινήματα. Το αντιεξορρυκτικό κίνημα που άντεξε την αστυνομική καταστολή δέχτηκε πλήθος διώξεων, τρομοκρατικών πρακτικών και εκφοβισμών από το κράτος και την εταιρεία. Εδώ και χρόνια βρίσκεται σε ύφεση, μετά και από ένα συνεχές ματαιώσεων και διαψεύσεων των υποσχέσεων που είχαν δοθεί και από πλευράς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τα τελευταία χρόνια γίνονται ίσως κάποια αντιλά βήματα επανάκαμψης του κινήματος, κυρίως από ανθρώπους που σταθερά προσπαθούν και είναι εκεί και στη Μεγάλη Παναγιά, αλλά και στο βουνό, να αντιταχθούν στα σχέδια της εταιρείας, αλλά και μέσα από σύνδεση του αγώνα αυτού με άλλους αντιεξορρυκτικούς και περιβαλλοντικούς αγώνες. Αυτά τα ανέφερα για να δείξω λίγο σε ποιο πολιτικό πλαίσιο ασκήθηκε η αγωγή, σε ένα περιβάλλον κινηματικής μνημείας, όπου τα ρεπορτάζ και οι έρευνες γύρω από το θέμα ήταν λίγες. Τα SLAP, λοιπόν, είναι μια λέξη που ηχομιμητικά σημαίνει ένα χαστούκι. Ένα τέτοιο δεχτήκαμε τον Οκτώβριο του 20, όταν μέσα από το πλήθος των μαύρων ειδήσεων που αφορούσαν την πανδημία, γράψαμε ένα ρεπορτάζ για μια δίκη 2 υψηλόβαθμων στελεχών της Ελληνικός Χρυσός. Ήταν από τις πρώτες δίκες στελεχών της σε ποινικό επίπεδο και η κατηγορία εναντίον τους ήταν η ρήπανση των επιφανειακών υδάτων της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής και γενικότερα υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Δεν ήταν φυσικά η πρώτη φορά που στην εταιρεία είχαν επιβεβαιωθεί περιβαλλοντικές παραβάσεις. Πάρα πολλά πρόστιμα είχαν επιβληθεί και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ωστόσο, η εταιρεία συνέχιζε με την ίδια πρακτική. Εδώ και 2 χρόνια μετά και τη νέα σύμβαση κράτους και εταιρείας που αναφέρθηκε και ο Γιώργος και τη νέα απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων για να ξεκινήσουν οι εξορίξεις ανοιχτού τύπου στις σκουριές, το σκέλος των περιβαλλοντικών ελέγχων έχει υποβαθμιστεί πολύ, αν δεν έχει καταργηθεί. Εμείς πιστεύουμε ότι έχει καταργηθεί. Στην δίκη της 27ης Οκτωβρίου, λοιπόν, μια κατεξοχήν δίκη δημοσίου ενδιαφέροντος, καταδικάστηκαν τα 2 στελέχη της Ελληνικός Χρυσός, πράγμα που γράψαμε τότε στο Alter Thes, χωρίς κανένα περαιτέρω σχολιασμό. Δηλαδή, ήταν ένα
ρεπορτάζ, θα λέγαμε, πολύ ξερό. Μετά από ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο του 2021, τα δύο στελέχη καταδικάστηκαν ξανά στο εφετείο, με τις ποινές τους να μειώνονται κατά το ίμιση. Γράψαμε φυσικά το ρεπορτάζ για την νέα καταδικαστική απόφαση, μαζί με τα ονόματά τους, όπως και στο 1ο τον Οκτώβριο του 2020. Ένα μήνα μετά λαμβάνουμε την αγωγή από τον Ευστάθιο Γιάιο. Ήταν τότε τομεάρχης μεταλλείων Ολυμπιάδας. Το τονίζω το τομεάρχης μεταλλείων Ολυμπιάδας, γιατί στη συνέχεια θα προσπαθήσω να σας πω πώς έγινε και αυτή η απόπειρα να αποδειχθεί από πλευρά σου ή να ισχυριστούν ότι δεν πρόκειται για κάποιο δημόσιο πρόσωπο, αλλά για κάποιον έτσι υπάλληλο της εταιρείας. Με την αγωγή, λοιπόν, μας ζητούσαν 100.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη, με την κατηγορία, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, τις παράνομες επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων, σχετιζόμενων με ποινικές καταδίκες, για το ρεπορτάζ της πρωτόδικης απόφασης και όχι του εφετείου. Δηλαδή, δεν μας καταλογίζουν ότι γράψανε κάποιο ψέμα, κάποιο ψευδές στοιχείο, αλλά ότι ανέφερα το όνομά του και επικαλείται ο Γιάιος μια διάταξη του GDPR σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το βασικό στην όλη υπόθεση είναι ότι πρόκειται για τον ορισμό μιας δίκης δημοσίου ενδιαφέροντος, αφορούσε εξάλλου τη ρύπανση του νερού, όσο και ο ίδιος συνιστά δημόσιο πρόσωπο. Δηλαδή, η αγωγή ουσιαστικά προσπαθούσε να επιβαθμίσει αυτά τα δύο ζητήματα, να τα μεταφέρει ως μια ιδιωτικής φύσης δικαστική διαφορά. Πρέπει επίσης να πούμε ότι τη δικαστική απόφαση με την καταδίκη του υψηλόβαθμου στελέχους και του άλλου, βέβαια, δεν την ανέφερα πρώτη εγώ, δεν ήταν κάποιο μυστικό, ήταν απόφαση δημόσιας δίκης και μάλιστα για ζήτημα που αφορούσε χιλιάδες κατοίκους της περιοχής. Αυτή είναι και μια επιδίωξη των ΣΛΑΠ αγωγών να οδηγήσει σε δίκη για λόγους που υπερβαίνουν την κοινή λογική, αλλά και τη δεδομένη, πιστεύουμε τότε, κοινωνική λειτουργία της δημοσιογραφίας. Να ελέγχουμε δηλαδή την εκάστοτε εξουσία, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό ακριβώς προσπαθούν να σταματήσουν και τα κέντρα εξουσίας, αλλά και εταιρείες που ακολουθούν αυτές τις πρακτικές. Να εκφοβήσουν δηλαδή την πολλαπλώς διωκόμενη ερευνητική δημοσιογραφία στη χώρα, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, και να σταματήσουν όσες και όσους ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία να ασχολούνται με αυτά. Αυτή η πρακτική πηγαίνει παράλληλα και συνδέεται παράμιλα με τη γνωστή πρακτική της διαφήμισης και των advertorials των εταιριών που φιλοξενούν κυρίαρχα μήμια της πόλης και της χώρας. Δεν λένε πολλές φορές ότι πρόκειται για διαφήμιση. Από μόνο τους δηλαδή εγκαθιδρύουν με έναν νόμιμο τρόπο ένα πέπλο σιωπής γύρω από τις δραστηριότητες εταιριών όπως ο Υλικός Χρυσός, τα ΕΛΠΕ, αλλά και άλλο στο Βόλο, στην ΑΓΕΤ, είναι και πολλές βέβαια. Πηγαίνει παράλληλα και με το πλήθος των χορηγιών που κάνουν οι εταιρείες αυτές στην τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα προφίλ δίθεν εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ή ότι τέλος πάντων προσφέρουν στον τόπο που κατά τα άλλα καταστρέφουν. Οι διώξεις ΛΑΠ έρχονται να αναδειχθούν ως ο κατά τη γνώμη τους όμως αποτελεσματικός τρόπος φήμωσης, προκειμένου να μην λέγεται τίποτα γύρω από το όνομά τους και τη δραστηριότητα τους φυσικά. Το φαινόμενο ήταν γνωστό σε Αμερική και Ευρώπη, ωστόσο εκείνη την περίοδο δεν ήταν γνωστό ανάμεσα στους συναδέλφους και τις συναδέλφισες και τις δημοσιογραφικές ενώσεις. Ήταν δηλαδή περίοδος που αρχίσαμε να το ορίζουμε και εμείς ως φαινόμενο και να αντιλαμβανόμαστε ποιες αγωγές είναι καταχρηστικές και αβάσιμες, καθώς και να εντοπίζουμε περιπτώσεις και άλλων συναδέλφων και συναδελφισσών που έχουν υποστεί το ίδιο. Πρέπει να πούμε ότι ως φαινόμενο παρουσιάστηκε όταν πλέον όλα τα μέτωπα των επιθέσεων στην κοινωνία και τη δημοσιογραφία ήταν ανοιχτά, παρακολουθήσεις και υποκλοπές, αστυνομική βία, κυβερνητικός έλεγχος στην πληροφόρηση, συγκεντροποίηση των ΜΜΕ σε ολιγάρχες. Στην περίπτωσή μας ήταν μια περίοδος που θα λέγαμε επικρατούσε αυτή η χρυσή σιωπή. Τα ΣΛΑΠ λοιπόν έχουν ως στόχο να απονθαρρυνθεί η εναγόμενη ή ο αναγόμενος από το να συνεχίσει να ασχολείται με την εκάστοτε εταιρεία, κάποιο δημόσιο ιδιωτικό φορέα ή κέντρο εξουσίας, να λειτουργήσει ως παραδειγματισμός, να σβήσει δηλαδή τη σκέψη και μόνο κάποιος να αναφερθεί στην δραστηριότητά τους. Εύκολα μπορεί έτσι και αλλιώς κάποιος με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο να αντιληφθεί ότι σπάνια θα βρει αναφορές για τις επιπτώσεις της δραστηριότητας της εταιρείας, ενώ θα βρει πάρα πολλά έτσι δημοσιεύματα για το πόσο responsible mining κάνουν. Οι αγωγές αυτές δεν αφορούν φυσικά μόνο τους δημοσιογράφους, αφορά κάθε πολίτη που υπερασπίζεται ζητήματα δημοσίου συμφέροντος. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι εκτός από συναδέλφους όπως ο Τάσος Σαραντής στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο Θοδωρής ο Χοντρόγενος από τους Reporters United, ο Δημήτρης ο Αγγελίδης από την Εφημερίδα των Συντακτών επίσης, η Φωτεινή Λαμπρίδη από το TV Excess, ο Γιάννης Στεβής από τον Αστραπάρη της Χίο, εκτός δηλαδή από ΜΜΕ, έχουμε και καταχρηστικές αγωγές εναντίον
κινημάτων, ακτιβιστών και περιβαλλοντικών συλλόγων. Σε εμάς τότε γνωστή ήταν ήδη η περίπτωση του παρατηρητηρίου ποιότητας περιβάλλοντος Σύρου, που για μια ερώτηση σχετικά με πιθανή ρήπανση του πυθμένα του λιμανιού του νησιού δέχτηκε αγωγές με εξωφρενικές απαιτήσεις, του ζητούσαν 3 εκατομμύρια ευρώ η εταιρεία Onyx που διαχειρίζεται το ναυπηγείο εκεί στη Σύρο. Δέχτηκε και το ίδιο το παρατηρητήριο, αλλά και 2 μέλη του περιβαλλοντικού συλλόγου. Αντίστοιχα στη Λευκάδα, μια λιγότερο έτσι γνωστή ιστορία είναι ότι 2 γυναίκες κάτοικοι δέχτηκαν αγωγή ΣΛΑΠ επειδή εξέφρασαν δια του τύπου και μέσα στο δημοτικό συμβούλιο την αντίθεσή τους στην ιδιωτικοποίηση από την εταιρεία Νόσεων της κεντρικής παραλίας του νησιού. Αγωγή ΣΛΑΠ έχουν δεχτεί μέλη του κινήματος ενάντια στην καύση σκουπιδιών και στο Βόλο, όπως η Φέη Τζανετουλάκου, για δυσφήμιση και απειλή, καθώς η εταιρεία ΑΓΕΤ παρακολουθούσε τα επιτυχημένα συλλαλητήρια αλλά και τις δημοσίευσεις και τις συνεντεύξεις στον τύπο που γινόταν από το κίνημα εκεί. Και τέλος, μια ακόμα πιο εξωφρενική κατά τη γνώμη μου είναι και η περίπτωση του Τάσου Σαραντή από την εφημερίδα των Συνταγμών που δέχτηκε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση από την WRE Ελλάς για ρεπορτάζ του ίδιου που ανέφερε μηνύσεις που έχει κάνει εν λόγω εταιρεία ο υλικός στους κατοίκους της Λακώνης. Δηλαδή, έγραψε ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι δέχτηκαν μηνύσεις και έφαγε αγωγή για το γεγονός ότι έγραψε αυτό που συνέβη. Η αγωγή λοιπόν εναντίον μας συζητήθηκε στις 19 Μαΐου του 2022 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όχι στη Θεσσαλονίκη, έπρεπε να πάμε στην Αθήνα. Λίγες μέρες μετά, στις 25 Μαΐου, τα 2 καταδικαστέντα μέχρι τότε υψηλόβαθμα στελέχη αθώθηκαν σε επανάληψη της δίκης στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων Θεσσαλονίκης, μετά από αίτηση ανέρεσης που άσκησαν στον Άριο Πάγο και την έκανε δεκτή. Η δίκη τους ολοκληρώθηκε λίγη ώρα πριν λήξει το περιθώριο σχολιασμού της συζήτησης της εναντίον μας αγωγής και η απόφασή της ενσωματώθηκε στα πρακτικά της αντίκρουσης, δηλαδή για το εξηγήσω, ας πούμε, ίσως κάπως καλύτερα, ότι είχαμε 4-5 μέρες, όπως γίνεται μετά από την συζήτηση μιας αγωγής, να σχολιάσουμε τα επιχειρήματα που ακούστηκαν μέσα στην δίκη. Και η δική τους δίκη που αφορούσε το εφετείο που ξαναέγινε, τελείωσε μισή ώρα πριν από το deadline, ας πούμε, του σχολιασμού και έτσι γράφτηκε και στα πρακτικά ότι εξάλλου η μάθος. Ως προς τις προσωπικές και συλλογικές επιπτώσεις από τις αγωγές ΛΑΠ, αλλά και τα δικά μας συμπεράσματα, πρέπει να πούμε τα εξής. Καταρχάς, γίνεται πιο κατανοητό γιατί η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ελευθερία του τύπου. Τα ΣΛΑΠ αποτελούν μια από τις αιτίες. Καταφέραμε συλλογικά αλλά και με τη βοήθεια ενώσεων προστασίας της ελευθερίας του τύπου στο εξωτερικό να ονοματίσουμε το φαινόμενο, κόντρα στο φόβο που υπάρχει ακόμα και να δημοσιοποιήσει κανείς την αγωγή που δέχεται και δεν ήταν έτσι οι περιπτώσεις λίγες. Επιπλέον, σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού και διαρκούς κρίσης του τύπου, ήρθαμε κοντά με αρκετούς συναδέλφους και συναδέλφες. Συνεχίζουμε αυτές τις προσπάθειες, έτσι ώστε αυτές οι απειλές να μην μας βρίσκουν μόνες και μόνους. Ήρθαμε κοντά με τους ανθρώπους και τα κινήματα που μάχονται για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος. Ενεργοποιήθηκαν απέναντι στο ζήτημα αυτό. Για μας ήταν μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση και δύναμη για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Είχαμε και ηθική αλλά και οικονομική στήριξη από το International Press Institute. Μας βοήθησε να αντιληφθούμε πως ο δρόμος είναι μακρύς και θα πρέπει να έχουμε αντοχή και σε αυτό. Και πριν λίγες μέρες, σε συνέντευξη τύπου μετά την αποστολή 8 δημοσιογραφικών διεθνών οργανισμών για την προστασία των δημοσιογράφων, έγινε αναφορά στα ΣΛΑΠ, αναγνωρίζοντας τη γενίκευση του φαινομένου. Χαρακτηριστικά είπαν και οι 8 δημοσιογραφικές ενώσεις ότι όταν οι Έλληνες δημοσιογράφοι κάνουν ρεπορτάζ που αγγίζουν ισχυρά επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα, ελοχεύει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν καταχρηστικές νομικές αγωγές. Είχαν κάνει συζητήσεις και συναντήσεις με αρκετούς δημοσιογράφους που έχουν δεχτεί ΣΛΑΠ αλλά και άλλου τύπου επιθέσεις. Και καταγράφηκαν και τα είδη των επιθέσεων. Δηλαδή, ήταν άλλες για συκοφαντική δυσφήμιση, άλλες ήταν για το GDPR, όπως αφορά τη δική μας περίπτωση. Μέσα από τη δική μας αγωγή, μάθαμε και μια άγνωστη μέχρι πριν λίγα χρόνια ιστορία που αναδεικνύει και την επικινδυνότητα του φαινομένου. Είναι ενδεικτικό ότι η δημοσιογράφος Δάφνη Γκαρουάνα Γκαλίτσα, που δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2017, μετά από πληθώρα ρεπορτάζ της γύρω από τη διαφθορά της κυβέρνησης στη Μάλτα, είχε δεχθεί ήδη 40 αγωγές ΛΑΠ, πράγμα που ο γιος της το είχε χαρακτηρίσει και το είχε περιγράψει μετά το θάνατό της ως μια εξοντωτική διαδικασία.
Τώρα για μας η αγωγή ΣΛΑΠ είχε αποτέλεσμα, όχι αυτό που επιδιώκει δηλαδή να σταματήσουμε να γράφουμε για την ελληνικό σύντος, αλλά επειδή συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την αγωγή. Οι αγωγές αυτές σε κάνουν να περιστρέφεις γύρω από το ίδιο θέμα, να προετοιμάζεσαι για τη δίκη, να ξοδεύεις χρόνο για να αναδείξεις συλλογικά και πολιτικά το ζήτημα, να μιλάς μερικές φορές αυτοαναφορικά, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Για μας δεν ήταν το ζητούμενο προφανώς αυτό. Ωστόσο, το αντιμετωπίζουμε πλέον ως ένα κομμάτι στη διαδικασία υπεράσπισης όχι μόνο του εαυτού μας, του συνεργατικού μέσου μας και της δικαστικής μας, ας πούμε, έτσι, υπόθεσης, αλλά ως κομμάτι υπεράσπισης του αγώνα των οποίων, ας πούμε, υποστηρίζουμε και κυρίως του δικαιώματος των πολιτών να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση και σε πληροφορίες γενικά που αφορούν τη ζωή τους. Τα άσχημα όμως που αφορούν την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την αγωγή μας δεν σταματούν εδώ, γιατί ο δικαστής απεφάνθη ότι θα έπρεπε να ζητήσω τη συγκατάθεση του ενάγοντα πριν δημοσιεύσω το όνομά του. Δεν θεωρεί ότι υπήρχε κάποιο σκοπό πληροφόρηση που να απαιτούσε την ανάγκη παράθεση τέτοιο στοιχείο. Ουσιαστικά έκρινε την υπόθεση σαν ο ενάγωνα ήταν ένα ιδιώτη που καταδικάστηκε για ένα ιδιωτική φύση ζήτημα και εγώ προχώρησα σε μια ανάρτηση των προσωπικών του δεδομένων. Δεν αναγνώρισε τη σημασία τη ελευθερία τη έκφραση, ότι πρόκειται για μια δίκη δημοσίου ενδιαφέροντο και ότι ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Επιδίκασε το δικαστήριο 3.000 ευρώ ως αποζημίωση και εμείς έχουμε ασκήσει έφεση και θα συζητηθεί 19 Σεπτεμβρίου του 2024. Από την εμπειρία αυτή που ευτυχώς δυστυχώς γίνεται πιο βαθιά τώρα, συνειδητοποιήσαμε και παραπάνω πράγματα, ότι οι αγωγές ΣΛΑΠ χτυπούν έναν ή μία, αλλά έχουν περισσότερες παράπλευρες απώλειες. Προσπαθούν να σε εξοντώσουν ψυχικά, αλλά να σπείρουν γενικευμένα τον τρόμο, να κόψουν την πληροφόρηση. Και όταν λέμε να κόψουν την πληροφόρηση, εννοούμε να μην λέγεται και να μην γράφεται τίποτα. Και ένα ακόμα τελευταίο πράγμα για τη χρήση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων ως εργαλείο της αγωγής, ήταν δηλαδή κατηγορία εναντίον μας. Κατά τη γνώμη μας δεν είναι τυχαία, αφορούσε το μοναδικό τρόπο για να κρύψουν την αλήθεια. Και σε μια συνθήκη που τα προσωπικά δεδομένα των φτωχών και των ανίσχυρων παραβιάζονται καθημερινά, τα ονόματα των ισχυρών δημόσιων προσώπων και κέντρων εξουσίας που βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο, μοιάζουν να είναι ανέγκυχτα. Πέρα από την ψυχική κούραση, ο κίνδυνος η καταδικαστική απόφαση να αποτελέσει νομικό προηγούμενο είναι μεγάλος, καθώς ενθαρρύνει άλλα ισχυρά άτομα ή εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων για να κρατήσουν πληροφορίες και ονόματα εκτός της δημόσιας σφαίρας. Και ειδικά στο περιβαλλοντικό ρεπορτάζ, η απόφαση κλείνει, κατά τη γνώμη μου, το μάτι και σε άλλες εταιρείες και υψηλόβαθμα στελέχη που φροντίζουν επιμελώς με τη συνδρομή και φιλικών μέσω τους να παραμείνουν αυτές οι υποθέσεις κρυφές. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη τέτοια παραδείγματα με την δυσοσμία κτλ. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος στο GDPR να χρησιμοποιηθεί ως όπλο για την επιβολή μιας ιδιότυπης ομερτάς στη δημοσιογραφία αλλά και κοινωνικά. Πώς αλήθεια θα μπορούμε να ελέγχουμε τη δραστηριότητα της εκάστοτε εξουσίας εταιρείας, αν δεν μιλάμε συγκεκριμένα, αν δεν μπορούμε να πούμε ποια έκανε τι, μπορεί να υπάρξει δημοσιογραφία με αρχικά ονομάτων, γυναικολογίες και υπονοούμενα. Πώς το γνωρίζει κάθε πολίτης τι έχει συμβεί στο περιβάλλον στο οποίο ζει και αν εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε τουλάχιστον ένα δημόσιο βήμα να πούμε και να διαμαρτυρηθούμε για τις επιθέσεις που δεχόμαστε, πώς ακριβώς θα υπερασπιστούν πολίτες και κινήματα τη δική τους θέση και τη δική τους τόλμη να ασχοληθούν με ζητήματα δημοκρατίας και υπεράσπισης δημοσίων αγαθών. Το βασικότερο ερώτημα για μένα είναι πώς μπορούμε συλλογικά να αντισταθούμε σε αυτή τη γενικότερη προσπάθεια φήμωσης που αφορά τα περιβαλλοντικά κινήματα και τους υπερασπιστές και τις υπερασπίστρες του περιβάλλοντος, σε μια συνθήκη που αυτό καταστρέφεται από πλήθος παραγόντων και πολιτικών. Πρέπει δηλαδή να αποτρέψουμε τα ΣΛΑΠ να γίνουν όχημα για να διωχθούν και άλλοι άνθρωποι και κινήματα που μιλούν ακόμα και βρίσκονται στον δρόμο. Πέρα από την απαραίτητη θέσπιση νομοθεσίας, αντισλάπ νομοθεσίας, που κάπως έχει ξεκινήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε επίπεδο ακόμα σύστασης. Εμείς είμαστε επιφυλακτικοί για το κατά πόσο αυτό θα υιοθετηθεί και στο ελληνικό νομικό πλαίσιο. Η υποβάθμιση εκ μέρους της κυβέρνησης των ζητημάτων ελευθερίας του τύπου είναι χαρακτηριστική. Θα θυμάστε την απάντηση του Πρωθυπουργού στην Ingeborg Μπέγκελ στην ερώτηση σχετικά με τις συνθήκες στο κέντρο φιλοξενίας υποτιθέμενη κράτησης μεταναστών στην Σάμο, που της είπε ότι «You have not been to Samos», αλλά θα θυμάστε επίσης και το σχολιασμό σε συνέντευξή του στο London School of Economics, αν θυμάμαι καλά,
του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν ρωτήθηκε για την 108η τότε θέση της Ελλάδας ως προς την ελευθερία του τύπου στην παγκόσμια κατάταξη. Είπε ότι οι Reporters for Sinera που είχαν κάνει αυτή την έρευνα είναι απλά μια μικιό και ότι this is a crap. Οπότε οι επιφυλάξεις μας για το τι θα γίνει ακριβώς σε νομικό επίπεδο είναι μεγάλες, ωστόσο θεωρούμε ότι το σημαντικότερο είναι η αλληλεγγύη μεταξύ μας, δηλαδή το να μπορέσουμε να κρατηθούμε όρθιες και όρθιοι και να συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε όχι μόνο τα ζητήματα των επιθέσεων πάνω σε αυτά που γράφουμε, αλλά κυρίως το ζήτημα των περιβαλλοντικών αγώνων και των κατοίκων που συνεχίζουν να δίνουν τις μάχες.